Η δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ω Ευρωπαϊκή ημέρα Ινοτουρισμού. Ο εκπρόσωπο του κτήματο Συνοφόρου, πρόδρομο Πατερέλης... και ο υπεύθυνο του κτήματο, Παντελή Πατερέλης, μίλησαν στον Νέολο... για την σημασία και το ρόλο του κρασιού ω τουριστικό προϊόν. Μπαίνουν γερά θεμέλια για να έρθει κόσμο, ε, τουρίστε ενδιαφερόμενοι στο χώρο μα, να δοκιμάσει τα, τα κρασιά μα, τι ποικιλίε μα, να περιηγηθεί στου χώρου του Ινοπίου και στο κελάρι στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα πέρα από τις επισκέψεις στα διάφορα, στους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία τα οποία υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και στη Λέσβο μας γίνονται σοβαρές προσπάθειες για να έρθει κόσμος στα εινοπία, στα επισκέψιμα εινοπία τα οποία είναι λίγα σε όλη την Ελλάδα από τα 800 εινοπία, μόνο τα 37 είναι επισκέψιμα, εγκεκριμένα είνοποιεί από το ΝΕΟΤ. Ε, και, και ένα από αυτά είναι και το δικό μας το, το κτήμα Ινωφόρος. Προσπαθεί διαρκώς να φέρει τον καταναλωτή πιο κοντά ε, στο προϊόν του και γι' αυτό γίνονται και αυτές οι διάφορες επισκέψεις ε, για να μάθει ο καταναλωτής το προϊόν μας, να το δοκιμάσει και να ε, καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Οι λέσβοι το έχουν αγαπήσει το κρασί σας. Νομίζω πως ναι, υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης, αλλά νομίζω ότι μας στηρίζουν και προσπαθούμε και εμείς και εντός, αλλά και εκτός νησιού να προωθηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Σε ό,τι μας αφορά κάνουμε σοβαρές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη του λεσβιακού αμπελώνα και του λεσβιού ίνου. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι παράλληλα γίνονται και άλλες προσπάθειες, στο νησί, και αυτό είναι προ την θετική κατεύθυνση. Ε, θέλω να πιστεύω ότι, με τις, ότι θα ξεπεραστούν κάποιες δυσκολίες που υπάρχουν σήμερα για τα δικαιώματα, τα λεγόμενα δικαιώματα για να προχωρήσουμε, για να κάνουμε και άλλους αμπελόνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ε, πάντοτε τις τοπικές ποικιλίε, γιατί εδώ είναι η αξία του λεσβιακού αμπελώνα το να καλλιεργήσει μια ποικιλία η οποία καλλιεργείται και στην Αμερική και στην Αφρική και στην Αυστραλία και καλύτερα από εμά, και εινοποιείται και καλύτερα από εμά, δεν έχει κανένα νόημα. Η αξία έχει ότι καλλιεργούνται τοπικέ ποικιλίε με μια με μία πολιτισμική παράδοση, δηλαδή πίσω από τα κρασιά μας και σε ό,τι έχει σχέση τις ποικιλίε και σε ό,τι έχει σχέση τα ονόματα και τις ετικέτες. Mm. Υπάρχει ένας πολιτισμός. Το κρασί είναι πολιτισμός. Εκτός από τους δικούς μας αμπελώνες, φέτος όπως και κάθε, κάθε χρόνο προμηθευθήκαμε ε, σταφύλια από τοπικούς παραγωγούς, από διάφορα χωριά του νησιού, από την Ανεμότια, από τον Πολυχνίτο, από το Παλαιοχώρι. Επιπλέον θα ήθελα να, να πω ότι... Τα σύγχρονα εινοπία, όπως και τα επισκέψιμα εινοπία, δεν αποτελούν μόνο βιομηχανικά κτίρια και βρίσκονται μέσα σε βιομηχανικές ζώνες mm -hmm. αλλά αποτελούν και επισκέψιμα εινοπία, ε, διαθέτουν εστιατόρια μπορεί έτσι να συνδυαστεί ο τουρισμός, ε, και με τη γαστρονομία του εκάστοτε τόπου τα οποία μπορούν να δοκιμάσουν οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τον ίνο και mm -hmm. τα τοπικά προϊόντα.